Θα πάμε στον συνεργάτη της εκπομπής, τον Νίκο Παπα-Νικολάου, κλινικός ψυχολόγος, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε μία παρουσίαση. Καλησπέρα. Καλώς θα βοηθήσω δηλαδή, εσύ την πραγματοποιείς, εγώ απορίες έχω. Σαφώς απορίες, οι οποίες υπάρχουν πάρα πολλές, σε ένα σκηνικό το οποίο αλλάζει συνεχώς και στον ψυχισμό μας, νομίζω. Ένα θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καραντίνα και εξαρτήσεις. Και νόμιμες εξαρτήσεις. Όταν λέμε νόμιμες εξαρτήσεις, εννοούμε εξαρτήσεις οι οποίες σαφώς δεν είναι ποινικοποιημένες, όπως για παράδειγμα η κατάχρηση στα ψηφιακά μέσα. Σωστά. Όπως επίσης για παράδειγμα τζόγος, διαδικτυακός τζόγος. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και ειδικά στην Κρήτη πάρα πολλοί κόσμος. Νόμιμες με αστερίσκο βέβαια. Με αστερίσκο βεβαίως. Νόμιμες δεδομένου του ότι η υπερβολή ούτως ή άλλως και εδώ μάλλον δεν είναι τόσο αθώα η κατάσταση. Και σαφώς από εκεί και πέρα μιλάμε για το αλκοόλ. Επίσης μια κατάχρηση, η οποία όταν γίνει κατάχρηση μπορεί να γίνει και καταστροφική. Μάλιστα. Υπάρχει ένα παράδοξο σε όλο αυτό. Στο ότι έχουν μειωθεί οι κλήσεις για βοήθεια στα διάφορα κέντρα στην πρώτη καραντίνα. Γιατί ωστόσο έχουν μειωθεί οι κλήσεις για βοήθεια, ενώ μάλλον το πρόβλημα έχει οξυνθεί. Γιατί οι υπηρεσίες υπολειτουργούν, οπότε η απόφαση αναβάλλεται. Δηλαδή, θεωρώ ότι οι υπηρεσίες υπολειτουργούν, ή αν το θέλει διαφορετικά, βρίσκω έναν ωραίο λόγο, ούτως ώστε να εντός αγωγικών παραμυθιαστώ, ούτως ώστε να αναβάλω αυτή την απόφασή μου για να μπορέσω να βοηθηθώ. Έχω άλοθη για να συνεχίσω λόγω της δυσκολίας της κατάστασης. Δηλαδή, τώρα είναι πολύ δύσκολη κατάσταση που να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, να αποτανθώ κάπου, ούτως ώστε να μπορέσω να βοηθηθώ. Και δεν υπάρχει ένα εξωτερικό κίνητρο. Ξέρεις, πολλές φορές άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μπλεγμένοι είτε στο αλκοόλ, για παράδειγμα, είτε επίσης στο διαδικτυακό τζόγο, είναι σπρωγμένοι από τις ίδιες τις οικογένειες ή ακόμα και από ένα δικαστήριο, το οποίο με έχουν πιάσει, για παράδειγμα, με υπερβολική ποσότητα. Οπότε πρέπει να κάνω κάτι για να βοηθηθώ. Είτε η ίδια οικογένεια με σπρώχνει. Σε αυτή την περίπτωση, η ίδια οικογένεια δεν κινητοποιείται τόσο πολύ, τα δικαστήρια δεν κινητοποιούνται τόσο πολύ. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτό το εξωτερικό κίνητρο, τόσο ώστε να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο, όπου μιλάμε τώρα για το αλκοόλ και την καραντίνα. Πρώτο λοιπόν lockdown, μιλήσαμε αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής, κατανάλωσης, συγγνώμη, αλκοόλ έως και 30%. Από εκεί και πέρα ήταν πιο συχνή κατανάλωση αλκοόλ μέσα στη βδομάδα, δηλαδή από εκεί που έπαιρνα μία φιάλη και μου κρατούσε 2-3 μέρες, τώρα κρατάει πολύ λιγότερο. Από εκεί και πέρα αύξηση της κατανάλωσης αλκοόλ φθηνότερου τύπου και μειώθηκαν οι κοινωνικοί πότες. Αυτό είναι και καλό και κακό. Μάλλον στις εστιάσεις δηλαδή που μαζεύονταν και από εκεί και πέρα, αλλά τι έγινε. Μάλλον το κακό της υπόθεσης είναι ότι κάποιοι ξεκίνησαν να προσπαθούν να καλύψουν τα προβλήματα τα οποία είχαν πίνοντας αλκοόλ και καταφεύγοντας στο αλκοόλ. Άρα λοιπόν αρχίζω και μπαίνω πλέον σε ένα επόμενο στάδιο, αν το θες διαφορετικά, του αλκοολισμού. Περισσότερες καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας λόγω κατάχρησης του αλκοόλ. Εδώ αντιθέτως είχαμε περισσότερες καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας και αύξηση της κατάθλιψης και των αγχωδών διαταραχών, πράγμα το οποίο ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα περισσότερο παρά επιβαρύνει τον ψυχισμό μας. Αυτό φαίνεται και από μελέτες οι οποίες υπάρχουν. Μάλιστα υπάρχει μια πρόσφατη μελέτη του Απιθύτα, της ιατρικής σχολής, της ψυχιατρικής του Απιθύτα. Πάμε στον επόμενο πίνακα, όπου μιλάμε για την επόμενη κατάχρηση που μπορεί να υπάρχει, καραντίνα και διαδικτυακός τζόγος. Ξέρεις, ο διαδικτυακός τζόγος είναι πολύ βολικός ουσιαστικά. Γιατί υπάρχει ανωνυμία. Βέβαια. Είναι ανώνυμος αυτή την περίπτωση. Δεύτερον, υπάρχει άειλο χρήμα. Βασικά, ο εγκέφαλος δεν έχει συνηθίσει όταν ποντάρω κάποια χρήματα, γιατί δεν τα βλέπω τα χρήματα σε εκείνη τη φάση. Τρίτον, δεν είμαι μόνος μου. Έχω μια ψευδαίσθηση του ότι είμαι με παρέα όταν παίζω, γιατί πάντα μέσα στο διαδίκτυο υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θα παίξει μαζί μου. Και επίσης κάτι άλλο χαρακτηριστικό, το οποίο φάνηκε και στην οικονομική κρίση, Νίκο, είναι ότι στην οικονομική κρίση όταν υπήρχε οικονομική ανέχεια σε πάρα πολύ κόσμο, σαφέστατα, ναι. Και από εκεί και πέρα υπήρχε αύξηση του τζόγου. Αυτό φαίνεται εν πρώτης ότι είναι κάτι το οποίο δεν συνάδει το ένα με το άλλο. Ωστόσο, μάλλον κάποιος προσπαθεί να ξεχάσει τα προβλήματά του, μπαίνοντας στη διαδικασία του να τζογάρει. Χαρακτηριστικό που έχουμε είναι αύξηση των διαφημίσεων διαδικτυακού τζόγου. Και ειδικά στο διαδίκτυο, το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Όταν μπούμε κάποια στιγμή σε κάποια τέτοια σελίδα, από εκεί πέρα μας έρχονται συνεχώς σελίδες με βάση τα cookies τα οποία υπάρχουν. Βέβαια. Πολύ συχνά. Έχουμε περιορισμό των κοινωνικών σχέσεων. Άρα λοιπόν προσπαθώ να έχω μια ψευδαίσθηση το ότι βρίσκομαι με κάποιους άλλους. Αύξηση των ψυχοπιαστικών καταστάσεων, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, σε μια προσπάθεια δηλαδή του να ξεφύγω, έχω την αίσθηση ότι ξεφεύγω παίζοντας διαδικτυακό τζόγο. Απενοχοποίηση της διαδικτυακής εξάρτησης, δηλαδή δεν είναι και τόσο βαρύ, με κάποιο τρόπο βρίσκω κάτι για να κάνω, γεμίζω τη μέρα μου αν θέλεις. Πράγμα το οποίο με κάποιο τρόπο έχω κάποιους αμυντικούς μηχανισμούς εντός αγωγικών, τόσο ώστε να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση. Διαδικτυακός χρόνος σχετικός με τις καραντίνες. Δηλαδή είναι σχετικός ο διαδικτυακός χρόνος. Χάνομαι, έχω τη δυνατότητα να παίξω πολύ χρόνο και τελικά όπως και με την καραντίνα που υπάρχει άπλετος χρόνος, έχω τη δυνατότητα να χαθώ. Αφορά τόσο στους πολύ νέους όσο και στους ηλικιωμένους. Είναι χαρακτηριστικό, αν μιλήσουμε με νούμερα, ξέρεις, ότι ένας στους 7 νέους
κάτω των 18 ετών έχουν μια προβληματική σχέση με τον τζόγο, δηλαδή έχουν τζογάρει μία ή δύο φορές τον τελευταίο μήνα, ενώ ένα ποσοστό σαφώς μικρότερο, γύρω στο 2,9-3%, έχουν μια καθαρά προβληματική, πολύ προβληματική σχέση με τον τζόγο, δηλαδή έχουν όλα τα χαρακτηριστικά του παθολογικού παίκτη. Ένα 3% του παθολογικού παίκτη. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα νούμερα και νομίζω ότι θα είναι ίσως η επόμενη κατάχρηση η οποία σιγά σιγά πρέπει να ασχοληθούμε και εμείς οι ειδικοί περισσότερο. Μιλάμε για καραντίνα και εξάρτηση από το διαδίκτυο. Κάτι το οποίο υπήρχε, υπάρχει και αν το θέλεις πλέον έχει νομιμοποιηθεί ως ένα σημείο. Η χρήση δεδομένων αυξήθηκε κατά 47%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στείλαμε και πήραμε πολύ περισσότερα δεδομένα. Άρα μείναμε πολύ περισσότερο στον υπολογιστή μπροστά. Μέναμε που μέναμε. Ήρθε η καραντίνα να μας αποτελειώσει. Και θα μας αποτελειώσει. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν που θεωρούσαμε κατάχρηση, Νικόλα, έγινε και αναγκαίο πλέον, όπως καταλαβαίνεις. Αλλάζουν οι κυρκαϊδικοί ρυθμοί μας, ο ύπνος και το ξύπνημα. Δηλαδή, πλέον η μέρα έγινε νύχτα για πολύ κόσμο, η νύχτα έγινε μέρα. Άρα, λοιπόν, με κάποιο τρόπο έχω χάσει την ώρα την οποία βρίσκομαι μπροστά σε έναν υπολογιστή. Είναι πολύ περισσότερη ώρα. Χαλαρώνουν οι γονικοί έλεγχοι. Δηλαδή, δεν υπάρχει έλεγχος από τους γονείς, γιατί υπάρχει μια γενικότερη χαλαρότητα, ιδιαίτερα στην περίοδο της πρώτης καραντίνας. Κατά τη γνώμη μου, υπήρχε μεγαλύτερη χαλαρότητα. Αποδιοργανώνεται η καθημερινότητα, δεν υπάρχει δηλαδή μια καθημερινότητα. Τώρα, βεβαίως, η ύπαρξη έστω και αυτού του διαδικτυακού σχολείου που υπάρχει, νομίζω ότι βοηθάει σε αυτή τη φάση, ώστε υπάρχει μια σχετική καθημερινότητα. Κινδυνεύουν βεβαίως τα παιδιά, όπως είπες και προηγουμένως πολύ σωστά, που ασχολούνται ανέκαθε παραπάνω. Δηλαδή, αυτός ο οποίος ασχολείται ανέκαθε παραπάνω, κινδυνεύει πολύ περισσότερο σε σχέση με αυτόν ο οποίος δεν ασχολείται με αυτήν την κατάσταση. Νομίζω ότι κάνουμε, μένουμε δικτυωμένοι και όχι εξαρτημένοι. Είναι πολύ βέβαια δύσκολο το στοίχημα, ειδικά σε μια φάση στην οποία καλούμαστε να μείνουμε δικτυωμένοι για πολύ πολύ χρόνο. Ενισχύουμε τις υγιεινές δραστηριότητες, γυμναστική και όλα αυτά τα οποία περιγράφονται πάρα πολύ ωραία ακόμα και σε πολλές σελίδες μέσα στο διαδίκτυο που υπάρχουν. Αποδέχομαι το κόστος ότι η γη γυρίζει πιο αργά, ο κόσμος γυρίζει πιο αργά, το ότι σε αυτή τη φάση τα πράγματα είναι πολύ πιο αργά και άρα λοιπόν προσπαθώ να προσαρμοστώ κι εγώ και ότι η κοινωνική απόσταση δεν ισοδυναμεί με μοναξιά. Το πρώτο, όπως καταλαβαίνεις, είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα, η κοινωνική απόσταση. Η μοναξιά είναι μια υποκειμενική. Ένα υποκειμενικό συνέστημα το οποίο μπορεί και να αισθάνομαι και μόνος μου πολλές φορές ακόμα και όταν είμαι με παρέα. Άρα λοιπόν καλούμαστε να καταπολεμήσουμε τη μοναξία με άλλους πιο υγιεινούς τρόπους, θα έλεγα. Νίκο, να βγω εκτός ατζέντας και να σε ρωτήσω πόσο αλόβητοι μπορούμε να βγούμε μετά από αυτή την υγειονομική κρίση. Κοίταξε, έχω το αίσθημα ότι σίγουρα αλόβητοι δεν θα βγούμε. Δηλαδή, όταν μιλούμε για πολλαπλασιασμό και μίλησα προηγουμένως για έρευνα η οποία έχει υπάρξει στην πρώτη φάση της καραντίνας, στην πρώτη καραντίνα τουλάχιστον από το ΑΠΘΙΤΑ. Και έχει δείξει ότι υπάρχει αύξηση της κατάθλιψης και των αγχωδών διαταραχών. Και αντίστοιχα, υπάρχει αυτή η έρευνα είναι εν εξελίξη για τη δεύτερη καραντίνα. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι η κατάσταση έχει μάλλον πολλαπλασιαστεί. Μάλλον το πρόβλημα έχει αρχίσει και μεγαλώνει σιγά-σιγά. Ωστόσο, νομίζω ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, όταν η κατάσταση θα ισορροπήσει, ίσως όχι μέσα σε κάποιους μήνες, ίσως σε κάποια χρόνια, νομίζω ότι αυτό που θα μας έχει αφήσει θα είναι κάτι το οποίο, αν το χρησιμοποιήσουμε καλύτερα, ίσως βγούμε πιο σοφή, πιο σωστή. Και μέσα μας, οι Έλληνες ήταν πιο έμπειροι στην διαχείριση μια δύσκολη κατάσταση σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, γιατί είχε προηγηθεί μια οικονομική κρίση. Mm-hmm. Δεν προλάβαμε να βγούμε κατά κάποιο τρόπο ψυχολογικά περισσότερο από αυτή την επιβάρυνση. Έρχεται η υγειονομική κρίση. Είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση, σε μια καλύτερη θέση με άλλες χώρες. Ξέρεις, σε αυτήν την περίπτωση μου θυμίζει το κλασικό παράδειγμα το οποίο αναφέρεται και πολύ συχνά στο διαδίκτυο μέσα του ποτηριού. Ένα ποτήρι, αν το κρατήσω. Ποτήρι γεμάτο νερό. Αν το κρατήσω για 10 δευτερόλεπτα, για 20 δευτερόλεπτα, μου φαίνεται πάρα πολύ ελαφρύ. Αν το κρατήσω για μία ώρα, όπως καταλαβαίνεις, μου φαίνεται ασήκωτο. Για δύο ώρες πραγματικά πέφτει από το χέρι μου γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να το κρατήσω. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο ψυχισμός μετά από 10 χρόνια κρίσης, όταν έχει δοκιμαστεί, έχουμε πολλαπλασιασμό. Νομίζω το έχουμε δείξει αυτό το πράγμα. Έχει φανεί αυτό των αγχωδών διαταραχών της κατάθλιψης. Νομίζω ότι μάλλον αυτή η κατάσταση μας βρίσκει αρκετά σε μια δύσκολη φάση. Νομίζω όμως ότι οι Έλληνες πάντα είχαμε τη δυνατότητα να σμίγουμε, που ως ένα σημείο τώρα δεν την έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ναι. Θα σμίξουμε ωστόσο. Είμαι και θέλω να είμαι αισιόδοξο σε αυτήν την κατάσταση. Πράγμα το οποίο τελικά θα μας κάνει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όσο ψυχοπιεστική και αν φαίνεται, όσο ψυχοπιεστική και αν είναι. Μάλιστα. Και με αυτά τα 2-3 ερωτήματα εκτός ατζέντας, Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.